Καλημέρα από το σπίτι μας το Πατρικό. Ξεκινάμε από την οδό Φωκών τη σημερινή μας βόλτα, το εργοτάξιο της υπογειοποίησης. Ο γερανός συνεχίζει να μεταφέρει σίδερα, τα οποία κατευθύνονται στη βάση του κτηρίου που θα κατασκευαστεί μπροστά στο νότιο τομέα, το οποίο θα έχει τα μουσεία της ΑΕΚ και άλλες χρήσεις. Βλέπουμε τις εργασίες που πραγματοποιούνται επί της οδού Φωκών, τα ντανιασμένα σίδερα που προορίζονται για τη θεμελίωση του κτηρίου. Το φορτηγό με τις καλωσιές έχει φτάσει. Εργασίες συνεχίζονται στα υπόγεια του υποθεμελίωση κτηρίου. Άλλο ένα φορτηγό εισέρχεται στο χώρο του εργοταξίου. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην οδό Φωκών από μία άλλη οπτική γωνία. Τα καλούπια που θα χρησιμοποιηθούν για το κτίριο. Ο καφέας σε αναμονή. Εργασίες που αφορούν την υπογειοποίηση στο φουλ. Βλέπουμε τον εξκαφέα που φορτώνει τα χώματα σε κάποιο φορτηγό. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς φορτηγό αυτό. Κάτι που πρέπει να έχει να αφορά ανακύκλωση πρέπει να είναι, θα το δούμε από εκείνη την πλευρά. Μια μπολντόζα στο βάθος και αυτή δύο, όπως διακρίνω τώρα εγώ από εδώ. Τα τρυπάνια σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζουν να ανοίγουν τις τρύπες. Οργασμός εργασιών αυτή τη στιγμή στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τις δουλειές Πατριάρχου Κωνσταντίνου.
Να το δούμε και από εκείνη την πλευρά. Συνεχίζουμε επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Πάμε μια περιμετρική βόλτα. Στο σημείο που βλέπουμε υπήρχε ο μαντρότυχος του Άλσους. Από μία άλλη οπτική γωνία, η Πατριάρχου Κωνσταντίνου, το εργοτάξιο της υπογειοποίησης. Το Bobcat δουλεύει, πήρε το δός. Για τις στηρίξεις συνεχίζουν στο full με τις πασαλοπήξεις. Βλέπουμε και έναν και μια μπολντόζα στο βάθος. Συνεχίζουμε στα έργα της υπογειοποίησης. Από μια άλλη οπτική γωνία αυτή τη φορά βλέπουμε και το Bobcat, το οποίο μεταφέρει τα χώματα. Όπως και τα τελευταία 2,5 χρόνια, χώματα μεταφέρουμε πέρα δόθε. Ένα γενικό πλάνο από το χώρο. Το τρυπάνι ετοιμάζεται να πάρει θέση μάχης. Το άλλο βρίσκεται λίγο πιο πέρα. Το δεύτερο τρυπάνι συνεχίζει να ανοίγει τις τρύπες για τις πασαλοπήξεις. Η μπουλντόζα μαζεύει κόμματα.
βλέπουμε τις δεκάδες ορούς από χώματα και πέτρες. Μπουλντόζα περιμένει το φορτηγό, κολώνει. Αδειάζει στην καρότσα. Θυμίζει λίγο πρώτη φάση των εργασιών. Και μπουλντόζες επί το έργο. Η μπουλντόζα μεταφέρει τα χώματα και ο μικρός εξκαφέας τα παίρνει και τα εναποθέτει στο φορτηγό. Δουλειά να λαμβάνει το μεγάλο εξκαφέας. Πέρα δόθε. Σκόνη στο φουλ. Θυμίζει, όπως είπα και νωρίτερα, την πρώτη φάση του έργου. Συνεχίζεται. Ο μεγάλος εξκαφέας ανέβηκε και πάλι στο λόφο με τα χώματα.
μπαταρίες στο full λοιπόν. Εδώ βλέπουμε και φρέσκο χώμα, το οποίο προέρχεται από το μηχάνημα που βλέπουμε, το οποίο μπαίνει στο χώμα που υπάρχει από την άλλη πλευρά. Δύο τρυπάνια συνεχίζουν τις εργασίες των σπασαλοπήξεων. Αυτή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η μπουλντόζα φορτώνει, το ίδιο και το bobcat. Να κάνουμε και μια μικρή βόλτα στις κερκίδες του ναού. Και να ονειρευτούμε αυτό που έρχεται. Αυτό που θα ζήσουμε όλοι μαζί και πάλι εδώ. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Βορειοανατολικός πυλώνας, στον οποίο ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μίνι κερκίδων αριστερά και δεξιά του πυλώνα.
κάποιες τοπογραφικές μετρήσεις γίνονται πίσω από τον βόρειο-δυτικό πυλώνα. Η βόλτα μας συνεχίζεται αυτό το ηλιόλουστο πρωινό εδώ στα Φιλαδέλφια. Στο εργοτάξιο της οδού Φωκών και πάλι. Πριν από λίγο στο χώρο του εργοταξίου. Μοιάζει κατά πολύ με αυτό που είδαμε νωρίτερα στο σημείο της υπογειοποίησης επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Αυτό είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερο. Κατευθύνεται στον χώρο των κυρίων έργων της υπογειοποίησης που γίνεται στο βάθος του Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Βλέπουμε στο βάθος που συνεχίζονται οι εργασίες. Και μια μικρή ακόμα βόλτα στην οδό Φωκών. Από το σπίτι μας το Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Αϊκάρα για πάντα.